Hello everybody, καλώς ήρθατε παιδιά σε ακόμα ένα βίντεο. Καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο ανακοίνωσης, μιας πολύ ευχάριστης ανακοίνωσης, καθώς ήδη έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και ρωτάτε απεγνωσμένα για να μάθετε αν θα είμαστε στο Drift Day που θα γίνει στις Σέρες στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου, Σαββατοκύριακο, διήμερο. Έχει κυκλοφορήσει και το πρόμο, το κλιπάκι εκεί πέρα, έχετε δει μέσα εκεί μπόλικα πλάνα δικά μας και αγωνιάτε, περνάτε την αγωνία σας, είμαι σίγουρος για το αν θα είμαστε στην προπόνηση εκείνο το Σαββατοκύριακο στις Σέρες. Κάνουμε πάρα πολύ χαρά αυτή την ανακοίνωση για να σας πω ότι όντως θα είμαστε στις Σέρες 3 και 4 Σεπτεμβρίου για να προπονηθούμε και εμείς στο Drift Day, καθώς μας δίνεται η δυνατότητα για τρίτη φορά φέτος, και το τονίζω, να προπονηθούμε στην καλύτερη και στη μοναδική πίστα που έχει διαθέσιμη αυτή τη στιγμή η Ελλάδα για Drift. Στηρίζουμε το θεσμό από την αρχή που ξεκίνησε και θα συνεχίζουμε να το στηρίζουμε, καθώς το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό στο να έχουμε πρόσβαση στην πίστα των Σερών για να κάνουμε προπόνηση. Αν και μεσολάβησαν κάποια γεγονότα, στην αρχή είχε ανακοινωθεί το Drift Day, ακυρώθηκε, αλλά μετά επανήλθε και τελικά θα γίνει κανονικά. Δεν θα σχολιάσω καθόλου, αν και ξέρω περίπου τι έχει γίνει. Δεν θέλω να πάρω θέση πάνω στο θέμα και να προσθέσω τίποτα επ' αυτού. Απλά θα σας πω ότι αρχικά είχε ακυρωθεί το Drift Day στη συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά τελικά θα γίνει κανονικότατα. Έτσι λοιπόν, μετά από πάρα πολλά χρόνια, και το τονίζω, δεν θυμάμαι πόσα ακριβώς είναι, αλλά είναι πάρα πολλά, οι τρεις πλανήτες έχουν ευθυγραμμιστεί, έχουν έρθει σε πλήρη ευθεία και εμείς θα είμαστε σε πίστα και με τα τρία Σίλβια ταυτόχρονα. Εγώ με το S13, ο Άκης με το S13 το δικό του και ο Αντώνης με το S14 το δικό του. Εκτός απρόπτου φυσικά, διότι με το σπορ που κάνουμε και τα αυτοκίνητα που έχουμε, ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα και δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει η μοίρα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, 3 και 4 Σεπτεμβρίου θα είμαστε στην πίστα για Σαββατοκύριακο διήμερο Drift Day, ελεύθερη προπόνηση, πείτε το όπως θέλετε, για να κάψουμε όσα περισσότερα λάστιχα μπορούμε. Δεν έχουμε κορονοϊούς, δεν έχουμε πιστοποιητικά, δεν έχουμε εμβόλια, δεν έχουμε μάσκες, δεν έχουμε τίποτα απολύτως. Η είσοδος, η πίστα θα είναι ορθάνυχτη για όλους σας. Μπορείτε να έρθετε να παρακολουθήσετε την προπόνηση εντελώς δωρεάν, δεν υπάρχει είσοδος. Να δείτε όλα τα αυτοκίνητα και τους υπόλοιπους οδηγούς που θα είναι εκεί για να κάνουν την προπόνησή τους. Εκτός από εμάς θα είναι πάρα πολλοί άλλοι οδηγοί από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε θα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία δωρεάν, ξαναλέω, για να έρθετε και να το απολαύσετε είτε το Σάββατο, είτε την Κυριακή, είτε και τις δύο ημέρες. Εκτός από τα τρία Σίλβια που θα έχουμε ταυτόχρονα για πρώτη φορά σε πίστα μετά από πάρα πολλά χρόνια, θα έχουμε και κάτι άλλο διαφορετικό σε αυτό το Drift Day, καθώς η οργάνωση έχει αλλάξει τη διαδρομή που θα προπονούμαστε στην πίστα. Τα τελευταία χρόνια και στα Drift Days φέτος, αλλά και στα Drift Kings που γίνονται τα τελευταία χρόνια από το 17 και μετά, έχετε συνηθίσει να βλέπετε αυτή τη διαδρομή της K3, 4, 5, το ΕΣΑΚΙ και μετά να τελειώνουμε. Οπότε και οι οδηγοί και εσείς ίσως να το έχετε βαρεθεί λίγο. Γι' αυτό το λόγο τα παιδιά εκεί στην πίστα φρόντισαν να αλλάξουν τη διαδρομή και να προπονηθούμε σε ένα καινούριο, εντελώς καινούριο κομμάτι. Η διαδρομή που έχουν δηλώσει θα είναι, που θα κάνουμε, είναι από την K5, την δεξιά δηλαδή που ήδη υπήρχε μέσα και παλιότερα, K5, το ΕΣΑΚΙ μέχρι και την 10, που σημαίνει ότι μετά το ΕΣΑΚΙ θα συνεχίζουμε να κάνουμε
την ευθεία και θα παίρνουμε και τις δύο αριστερές παρατεταμένες που είναι στη συνέχεια για να βγαίνουμε κάτω. Το κομμάτι K5 με το εσάκι είναι ήδη πάρα πολύ καλό. Μετά οι 9-10 είναι δύο πατημένες αριστερές στροφές, πολύ ωραίες, πολύ ενδιαφέρουσες. Γενικά έχω εμπειρία από αυτό το κομμάτι, καθώς το είχα οδηγήσει μία φορά ξανά στο Πανελλήνιο του 2019 που είχε γίνει, ήταν εκείνο το κομμάτι και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και σίγουρα θα βοηθάει και εσάς τους θεατές να βλέπετε λίγο περισσότερο, καθώς η 3-4 δεν την βλέπατε καλά από εκεί που ήσασταν, που κάθεστε μέχρι τώρα. Έτσι την 9-10 θα την βλέπετε λίγο καλύτερα. Εννοείται ότι όλη η ομάδα θα είμαστε εκεί, θα είμαστε στημένοι κλασικά, θα μας βρείτε εκεί στα pits για να έρθετε όλοι σας να τα πούμε από κοντά, να φωτογραφηθούμε, να πάρετε ρούχα, αυτοκόλλητα, τα πάντα. Θα έχουμε όλο το merch μαζί μας, μπορείτε να έρθετε να προμηθευτείτε κατευθείαν από εκεί. Και για όσους δεν καταφέρετε να έρθετε, εννοείται ότι θα δείτε vlog τεραστίων διαστάσεων στο κανάλι. Αυτά σήμερα από μένα, παιδιά, αυτά ήταν τα ευχάριστα νέα που είχα να σας πω. Έτσι βγήκα για να βάλω τέλος στην αγωνία σας, καθώς το Team Zero Fax με δύο ανανεωμένα αυτοκίνητα, το τονίζω, S13 Άκη και S14 Αντώνη, συν το S13 το δικό μου, θα είναι εκεί στην πίστα για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια και τα τρία μαζί δίπλα. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Αν έχετε κάποιες απορίες που μπορεί να μην τις έλυσα μέσα από αυτό το μικρό βλογκάκι, γράφετε από κάτω σε σχόλιο και σας απαντάμε επί τόπου. Μέχρι το επόμενο, μόνο τρίτη.